Σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση των αναθεωρημένων στεγαστικών σχεδίων και επιδομάτων για στήριξη των κατοίκων της Υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις ορεινές κοινότητες. Καλώ στο βήμα τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου, που στόχο έχει την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων, αλλά και τα αναθεωρημένα στεγαστικά προγράμματα για επιδόματα, για τη στήριξη των κατοίκων της Υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών. Δύο αλληλοσυμπληρούμενες πολιτικές που στόχο έχουν την αναζωογόνηση των εν λόγω περιοχών και βεβαίως την ανάδειξη τους σε ελκυστικούς τόπους διαμονής, διαβίωσης και δραστηριοποίησης για νέες οικογένειες, επενδυτές αλλά και επιχειρηματίες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το 2019 η κυβέρνηση υιοθέτησε την ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, η οποία αποτελούσε ένα πρώτο δείγμα για να ακολουθηθούν οι επόμενες και ήταν για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας που στόχο είχε να αναβιώσει αλλά και να αναπτύξει την κάθε κοινότητα, την κάθε γεωγραφική περιοχή με πιλωτικό πρόγραμμα αυτό του Τροόδους, όπως αρχικά είπα, είχε εξαγγελθεί. Πιο συγκεκριμένα στο παρόν στάδιο, καθώς η στρατηγική συνεχώς εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται, προνοείται η υλοποίηση 350 δράσεων μέχρι το 2030, με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 525 εκατομμυρίων. Και είναι με, θα πρέπει να πω, με ιδιαίτερη ικανοποίηση που χαιρετίζω το γεγονός πως 194 δράσεις συνολικού ύψους 367 εκατομμυρίων ευρώ είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Δεν θα αναφερθώ εν εκτάσει στις εν λόγω δράσεις, καθώς θα σας ενημερώσουν σχετικά ο αρμόδιος επίτροπος κ. Κώστας Χαμπιαούρης και για θέματα στεγαστικής πολιτικής ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός εσωτερικών κ. Νουρής. Επιτρέψτε μου όμως να επικεντρωθώ στους στόχους που έχουμε θέσει έως το τέλος του 2022 για υλοποίηση εμβληματικών πολιτικών και έργων εθνικής στρατηγικής. Όσον αφορά δράσεις με οριζόντιο και θεσμικό χαρακτήρα, αναμένεται έως το τέλος του 2022 να ολοκληρωθούν. Πρώτον, η συμπερίληψη των ορεινών κοινοτήτων των επαρχιών Πάφου, Λάρνακας και των υπολείπων της επαρχιακής Λεμεσού στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ξυπακούγεται βεβαίως και της Λευκωσίας. Ως γνωστόν, η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τρόδους θα αποτελούσε το πιλωτικό σκέλος μιας ευρύτερης πολιτικής που με την πιο πάνω απόφαση καλύπτει πλέον όλες ανεξαίρετα τις επαρχίες. Δεύτερον, η θέσπιση της αρχής της ορεινότητας και της πολιτικής ορεινών περιοχών. Τρίτον, η νέα δήλωση πολιτικής Τροόδους, η οποία αποτελεί τον επιτελικό χωροταξικό σχεδιασμό. Τέταρτον, η αναγνώριση της οικοτεχνίας ως κλάδου
δευτερογενούς παραγωγής. Πέμπτον, ο προσδιορισμός ειδικών όρων και προδιαγραφών ανάπτυξης και λειτουργίας επισκέψιμων πολυτολιουργικών, με συγχωρείτε, αγροκτημάτων. Μια από τις δράσεις, οφείλω να ομολογήσω, της στρατηγικής για ανάπτυξη του αγροτουρισμού, για τον οποίο ειδικότερη αναφορά θα κάνει ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν ή το δυνατόν να είναι παρόν, γιατί βρίσκεται στη Σουηδία. Απλώς να αναφέρω ότι στο πρόγραμμα Κύπρος το αύριο προβλέπονται 4 σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων από πλευράς αγροτουρισμού. Αντιλαμβάνεστε όλοι το μέγεθος και τη σημασία της επισκεψιμότητας που θα αποκτήσουν μέσα από τις διάφορες πολιτικές και δράσεις οι κοινότητες, οι ορεινές κοινότητες. Έκτον, μια έκτη απόφαση, είναι η μελλοντική περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων για την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων τρόδους. Οι εν λόγω δράσεις θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς έχουν ως στόχο τόσο τον καθορισμό του πλαισίου αρχών και τους γενικούς στόχους της ορεινής πολιτικής, όσο και τον εμπλουτισμό του ιδιότυπου τουριστικού προϊόντος Τροόδους ή και των άλλων ορεινών περιοχών, την προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και την αύξηση βεβαίως της επισκεψιμότητας. Όσον αφορά τώρα έργα αναπτυξιακής υφής, αναμένεται έως το τέλος του 2022 να ολοκληρωθούν ή να αρχίσουν να υλοποιούνται τα ακόλουθα. Πρώτον, προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή ελικοδρομίου στη Λινού για κάλυψη αναγκών πυρόσβεσης, έρευνας και διάθεσης και διάσωσης. Προκήρυξη διαγωνισμού για δημιουργία περιφερειακής λαϊκής αγοράς καρβούνα. Τρίτον, έναρξη λειτουργίας από σήμερα μάλιστα σταθμού ασθενοφόρων στον κάμπο. Τέταρτον, ενίσχυση του σταθμού ασθενοφόρων στον Πεδουλά. Πέμπτον, επίσπευση διαδικασιών για την δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής Τροόδους στη Λινού. Έκτον, δημιουργία παραρτήματος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στις Πλάτρες. Έβδομο, εκπόνηση μελέτης για δημιουργία τρίτης ανηφορικής λωρίδας μεταξύ Γεράσας Καλού Χωριού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσω, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν η περιοχή, που αντιμετωπίζει η περιοχή, έχουν προωθηθεί ήδη και υλοποιούνται σχέδια βελτίωσης των έργων. Όγδον και ένατο, προκήρυξη διαγωνισμών μέσω της μεθόδου BOT για την αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού Γλαύκος Κληρίδης στον Αγρό, αλλά την ίδια ώρα και δημιουργία Προπονητικού Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού στον Πρόδρομο. Δέκατο, λειτουργία κλάδου γεωπονίας στο Λύκειο Σολέας, που λόγω του επιδειχθέντος ενδιαφέροντος του μίνιμουμ αριθμού μαθητών, ευελπιστώ ότι θα αρχίσει από το επόμενο σχολικό έτος. Εντέκατο, όσον αφορά το νοσοκομείο Τρόδους, αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν τα έργα της πνευμονολογικής κλινικής και αναβάθμισης των πρώτων βοηθειών. Ευρισκόμεθα προς το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών και βεβαίως σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας θα στελεχωθούν κατά τέτοιον τρόπο που πραγματικά το νοσοκομείο Τρόδους να αποτελεί ένα περιφερειακό νοσοκομείο των ορεινών κοινοτήτων. Μια άλλη απόφαση, που ένα στόχος που τίθεται μέχρι το τέλος του έτους, είναι η προκήρυξη διαγωνισμού για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στον Πεδουλά, ύστερα από τις πολλές περιπέτειες
που είχαμε όσον αφορά την εξέβρεση κατάλληλου χώρου. Έχει εξευρεθεί και προχωρούμε έτσι ώστε να υλοποιηθεί και αυτός ο στόχος. 13. Είναι η προκήρυξη διαγωνισμού για ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στη Λάνια. Κυρίες και κύριοι, συμπληρωματική και ενισχυτική των προσπαθειών μας για ανάσχεση της αστυφιλίας και στήριξης όχι μόνο των κατοίκων του Τροόδους, αλλά και ευρύτερα της υπαίθρου των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, είναι και τα σχετικά στεγαστικά σχέδια, αλλά και η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως καλά γνωρίζετε, τον Ιούλιο του 2019 ανακοινώσαμε μια σειρά στεγαστικών σχεδίων με στόχο να δώσουμε ουσιαστική όθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές των εν λόγω περιοχών, ενώ τον Φεβρουάριο του 2021 εντάχθηκαν και νέες κοινότητες στα σχέδια, διευρύνοντας έτσι ή κατά αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, τους δυνητικά δικαιούχους. Μέχρι σήμερα, θα πρέπει να σας πω, έχουν εγκριθεί αιτήσεις για απόκτηση στέγης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση αξιολόγησης των εκκρεμουσών, η συνολική οικονομική στήριξη αναμένεται να υπερβεί τα 25 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, διαπιστώσεως κάποιων μειονεκτημάτων της αρχικά εξαγγελθήσας πολιτικής, εισηγήσεων από τις τοπικές αρχές, οργανωμένα σύνολα, αλλά και πολίτες, διαφάνηκε η ανάγκη τροποποίησης των σχεδίων, έτσι ώστε να καταστούν ακόμη πιο εκκλειστικά και ευέλικτα, προκειμένου να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον για μόνιμη διαμονή και δραστηριοποίηση, ιδιαίτερα, όπως έχω αναφέρει, στις ορεινές ή μειονεκτούσες περιοχές. Σε ανταπόκριστον εν λόγω εισηγήσεων των τοπικών αρχών, των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, αλλά και του έμπραχτου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης, αποφασίστηκε, πρώτον, αύξηση τόσο στο όριο της οικονομικής ενίσχυσης προς όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία, όσο και στο όριο των εισοδηματικών κριτηρίων, διευρύνοντας έτσι περαιτέρω τον αριθμό των δικαιούχων. Δεύτερον, αναθεώρηση των κριτηρίων ένταξης στα σχέδια, με συνακόλουθο την αύξηση του αριθμού των κοινοτήτων που δύνανται να επωφεληθούν, οι κάτοικοι των οποίων δηλαδή δύνανται να επωφεληθούν, οι οποίες πλέον ανέρχονται, και μιλώ για κοινότητες που επωφελούνται, σε 277. Ένταξη στα σχέδια προσθέτων ακριτικών περιοχών, τόσο σε δήμους, όσο και ειδικότερα στην Πύλα. Και αναφέρομαι στις ακριτικές μας περιοχές, που είναι καλά γνωστό ποιες είναι, διευρύνουμε, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της πολιτικής. Επιπλέον, και πάντα με στόχο να καλυφθούν αμέσως όλες οι αιτήσεις που θα παραλυφθούν, ο σχετικός προϋπολογισμός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος έχει τριπλασιαστεί και πλέον ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια. Όσον αφορά τώρα το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας, στήριξης κατοίκων που διαμένουν σε ορεινές κοινότητες με υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, αλλά και την παραχώρηση εκτάκτου βοηθήματος, λεπτομέρειες θα αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών. Θέλω να σας πω ότι την ίδια στιγμή αποφασίστηκε η αλλαγή μεθοδολογίας υπολογισμού του υψομέτρου, με αποτέλεσμα να επωφελούνται 119 κοινότητες με πληθυσμό πέραν των 25.000 κατοίκων. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αλλαγή των κριτηρίων για παραχώρηση
οικονομικής βοήθειας σε απομακρυσμένες κοινότητες, εξαρτάται δηλαδή από την απόσταση από το κέντρο των Μητροπολιτικών Δήμων, αυξήθηκε ή διαφοροποιήθηκαν τα μέτρα, με συνακόλουθο να επωφελούνται 130 συνολικά κοινότητες με πληθυσμό πέραν των 27.000 κατοίκων. Για όλες τις αλλαγές και πρόνοιες των αναθεωρημένων σχεδίων θα ενημερωθείτε και πάλι από τον Υπουργό Εσωτερικών. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι αναφορές μου περιορίζονται μόνον στις πολιτικές δράσεις που έχω αναπτύξει. Και λέω περιορίζονται, γιατί πρόσθετα υπάρχουν και σωρία άλλων συγκεκριμένων σχεδίων επιχορήγησης και κινήτρων που αναφέρονται σε ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή και μια σειρά πολιτικών που αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν, όπως παραδείγματος χάρη η αναθεώρηση της δήλωσης πολιτικής για την Ήπεθρο και το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής της Λυρίας. Απλά θα αρκεστώ να αναφέρω πως το ποσό που προϋπολογίστηκε να δαπανηθεί για την τριετία 22-24, δηλαδή 2022-2024, για αναπτυξιακά έργα σε κοινότητες της Ηπέθρου και των ορεινών περιοχών υπερβαίνει τα 370 εκατομμύρια. Ποσό το οποίο είναι αυξημένο κατά 125 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 19-21. Και τούτο χωρίς να υπολογίζονται σημαντικότατα έργα οδικού δικτύου που αποτελούσαν μια πάγια και διαχρονική απαίτηση των διαφόρων κοινοτήτων, ιδιαίτερα των κατοίκων της Ηπέθρου και των ορεινών περιοχών, οδικών έργων, το ύψος των οποίων, η υλοποίηση των οποίων θα έχει ένα κόστος 350 εκατομμυρίων ευρώ. Και μιλώ για έργα που αφορούν το δρόμο Λεμεσού Σαϊτά, τους αυτοκινητοδρόμους Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, Λευκοσίας Παλαιχωρίου και Αστρομερίτη Ευρύχου και βεβαίως τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας. Κυρίες και κύριοι, καταληκτικά, αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω αλλά και να επαναλάβω είναι πως θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα την ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που, επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά που χαράσσεται ανάλογη πολιτική από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από τα σχέδια να δώσουμε πραγματική στήριξη στις ορεινές, στις απομακρυσμένες, στις δεινοπαθούσες περιοχές, έτσι ώστε να όχι μόνο να αποτρέψουμε την αποψήλωσή τους, αλλά και να προσδώσουμε περαιτέρω δυναμική στις οικονομικές, κοινωνικές, αγροτικές, τουριστικές και πολιτιστικές προοπτικές ανάπτυξης τους. Πριν από ένα περίπου χρόνο, παρουσιάζοντας την αναθεωρημένη στεγαστική μας πολιτική, είχαμε δηλώσει ότι τα σχέδιά μας είχαν συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις που συνοψίζονταν κατά κύριο λόγο στην στήριξη της Ηπέθρου, των νέων ανθρώπων, την αναζωογόνηση των ακριτικών μας περιοχών και βεβαίως την αντιμετώπιση της αστιφιλίας που ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος. Είχαμε επίσης δεσμευτεί ότι εκείνη η πολιτική θα αναθεωρείται στο τέλος της περασμένης χρονιάς, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι και να ληφθούν υπόψη οι όποιες θέσεις και εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και των ιδίων των πολιτών, ώστε με την επαναπροκήρυξη των σχεδίων αυτά να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά και βεβαίως πολύ πιο επωφελή. Σήμερα λοιπόν είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω ότι οι δεσμεύσεις μας στηρίχθηκαν στο έπακρο.
Τα σχέδια που σήμερα εξαγγέλλονται είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τα θέλω και τις εισηγήσεις των πολιτών, αλλά πολύ περισσότερο, όπως θα ακούσετε ευθύς αμέσως, έχουν επέλθει πολλές και εξαιρετικά ουσιώδεις διαφοροποιήσεις, όλες υπέρ των δικαιούχων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας τις οδηγίες του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε απόλυτη ταύτιση με τις υπόλοιπες κυβερνητικές πολιτικές, όχι μόνο δεν ανέστειλε την όποια αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά αντίθετα επιλέξαμε, επιτρέψτε μου να το πω, την πετυχημένη συνταγή του παρελθόντος. Και στην στεγαστική πολιτική επενδύουμε στην ανάπτυξη, τριπλασιάζοντας, όπως ακούσατε, για το 2022 τις δαπάνες, με τη βεβαιότητα ότι τα ωφέλη θα είναι πολλαπλάσια. Τα νέα σχέδια, όπως είπα και προηγουμένως, είναι εμπλουτισμένα με ένα μεγάλο αριθμό βελτιωτικών προνοιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει η βεβαιότητα σε μας ότι στους μέχρι σήμερα 573 επιδοτηθέντες αιτητές που εγκρίθηκαν συνολικής βοήθειας 20 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στην φετινή χρονιά αυτοί θα πολλαπλασιαστούν. Όπως καλά γνωρίζετε, τα σχέδια καλύπτουν τις ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η αξιολόγησή μας, λοιπόν, κατέδειξε πως η ανταπόκριση στις ακριτικές περιοχές υπερήχε συντριπτικά έναντι αυτής στις ορεινές περιοχές. Και ως εκ τούτου, έμφαση δόθηκε στην βελτίωση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με ιδιαίτερη όμως αναφορά στο σχέδιο που εμείς ονομάζουμε για σχέδιο για εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές, το οποίο, οφείλω να το ομολογήσω, συγκέντρωσε την ιδιαίτερη προσοχή μας. Με βάση αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, διαφοροποιήθηκαν τα νέα κριτήρια, ώστε τα σχέδια για τις ορεινές, μειονεκτικές και εξόχως ορεινές περιοχές να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά, ενώ, όπως ακούσατε και είπαμε, έχουν αυξηθεί οι πιστώσεις από τα 5 εκατομμύρια που διατέθηκαν το 2021 σε 15 εκατομμύρια για την τρέχουσα χρονιά, γεγονός που δείχνει την βούληση της κυβέρνησης για έμπρακτη στήριξη αυτών των περιοχών. Το πρώτο σχέδιο είναι το σχέδιο αναζωγόνης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών. Στο σχέδιο, λοιπόν, αυτό, για τις περιοχές, για τις ακριτικές περιοχές, δεν υπήρξε αλλαγή στα κριτήρια επιλεξιμότητας, γιατί, όπως προανέφερα, η ανταπόκριση στο προηγούμενο σχέδιο ήταν εξαιρετικά μεγάλη, γεγονός που εμείς θεωρούμε ότι καταδεικνύει την ορθότητα των υφιστάμενων κριτηρίων. Οι μόνες βελτιώσεις που έγιναν αφορούν την προσθήκη 7 πρόσθετων οδών στον Δήμο Λευκωσίας, ένταξη ολοκλήρων των ζωνών ΙΤΑ 1, ΙΤΑ 2 και ΙΤΑ 3 στην κοινότητα της Πύλας και μια συγκεκριμένη περιοχή βόρεια του κυκλικού κόμβου Κολοκασίδης στον Άγιο Δωμέτιο. Αναφορικά με τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αφού γραζόμενοι μεταξύ άλλων και τις εισηγήσεις που μας διαβιβάστηκαν, προχωρήσαμε σε σωρία βελτιωτικών προνοιών, οι οποίες συνίστανται στα εξής. Πρώτον, διαφοροποιήσαμε τον τρόπο υπολογισμού του υψομέτρου της κάθε κοινότητας. Εδώ είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και με αυτόν τον τρόπο σήμερα λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο υψόμετρο της οικιστικής ζώνης αντί του υψομέτρου που μετριόταν από το κέντρο της κατοικημένης περιοχής. Δεύτερον, περιλάβαμε ένα νέο κριτήριο ένταξης στο σχέδιο των κοινοτήτων και των διαφόρων περιοχών ή με πληθυσμό ίσο ή κάτω των 50 κατοίκων, ασχέτως απόστασης και ασχέτως υψομέτρου, ώστε να βοηθηθούν αυτές οι ιδιαίτερα μικρές κοινότητες. Ενώ διαφοροποιήσαμε και τον συνδυασμό του πληθυσμιακού κριτηρίου με την απόσταση από το αστικό κέντρο για να αυξήσουμε τις επιλέξιμες κοινότητες. Με την αλλαγή που έγινε, εντάσσονται πλέον κοινότητες με πληθυσμό βεβαίως ίσο ή μεγαλύτερο από 500 κατοίκους που βρίσκονται σε απόσταση 25 μόνο χιλιόμετρων από το αστικό κέντρο σε σχέση με τα 30 χιλιόμετρα που ίσχυε στο προηγούμενο σχέδιο. Σαν αποτέλεσμα αυτών των βελτιώσεων, το αναθεωρημένο σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών επεκτείνεται σε 19 πρόσθετες κοινότητες, καλύπτοντας πλέον, όπως είπε και ο Πρόεδρος, 277 συνολικά κοινότητες, δήμους και περιοχές, αντί των 258 που κάλυψε το προηγούμενο σχέδιο, με ένα συνολικό πληθυσμό που ανεβαίνει στις 82.000 κατοίκους. Κυρίες και κύριοι, όπως ανέφερα εισαγωγικά,
Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε ιδιαίτερα στις λεγόμενες εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες και περιοχές. Για να δώσουμε λοιπόν αυτή την πρόσθετη βοήθεια στην κατηγορία αυτή, προχωρήσαμε στις εξής βελτιωτικές κινήσεις. Στις κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 70 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο αστικό κέντρο, διαφοροποιήσαμε την βαρύτητα των κριτηρίων ένταξής τους στη συγκεκριμένη κατηγορία. Και πιο συγκεκριμένα, η βαρύτητα για το υψόμετρο μειώθηκε από το 50 στο 40%, η βαρύτητα για το πληθυσμιακό από το 25% ανέβηκε στο 30% και η βαρύτητα για το κριτήριο απόστασης από το αστικό κέντρο επίσης αυξήθηκε από το 25% στο 30%. Πρόσθετα, εφαρμόζεται και στην κατηγορία αυτή η νέα μέθοδος υψομέτρησης της κοινότητας, χρησιμοποιώντας, όπως είπα και προηγουμένως, το μέγιστο υψόμετρο της οικιστικής ζώνης και όχι το υψόμετρο του κέντρου της κατοικημένης περιοχής. Και με αυτόν τον τρόπο συμπαρασύρει ουσιαστικά η μέτρηση αυτή ολόκληρη την κοινότητα και την καθιστά επιλέξιμη. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν αλλαγής αυτών των κριτηρίων, επετεύχθη η ένταξη του συνόλου των κοινοτήτων της ακριτικής τηλυρίας, που ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους, και πρόσθετα συνολικά άλλων 12 συγκεκριμένα, για να γίνουν 13 το σύνολο νέων κοινοτήτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των κοινοτήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τις 117 στις 130, με σύνολο πληθυσμού 22.434 κατοίκους, αυξημένο δηλαδή κατά 5,5 περίπου χιλιάδες σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, τόσο εγώ με τους συνεργάτες μου, όσο και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στις διάφορες επισκέψεις του, γίναμε αποδέκτες μαζικών αιτημάτων για την κατεξαίρεση παραχώρηση δυνατότητας ανέγερσης κατοικίας εκτός ορίου ανάπτυξης. Κατεξαίρεση λοιπόν και μόνο στις εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές. Αποφασίστηκε να δοθεί αυτή η δυνατότητα για ανέγερση κατοικίας είτε στους μόνιμα διαμένοντες, είτε και σε όσους κατάγονται από την συγκεκριμένη κοινότητα και επιθυμούν να επιστρέψουν σε αυτή, αλλά δεν διαθέτουν τεμάχιο εντός της ζώνης ανάπτυξης. Προϋπόθεση όμως για την παραχώρηση της επιδότησης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι η ανάπτυξη να αποτελεί την μόνιμη διαμονή του αιτητή, ο αιτητής και τα μέλη της οργανικής του οικογένειας να μην έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο κατάλληλο για άμεση ανάπτυξη τεμάχιο εντός της οικιστικής ζώνης ή περιοχής της κοινότητας, στην οποία προτείνεται η ανάπτυξη, και βεβαίως ο αιτητής να έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής από τις αρμόδιες αρχές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που είναι και η ασφαλιστική δικλίδα για να γίνει σωστά ή να προωθεί σωστά η συγκεκριμένη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, πάντα για τις κοινότητες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των εξόχως ορεινών και απόμακρων περιοχών, διαφοροποιήθηκε και ο τρόπος υπολογισμού του εμβαδού της κατοικίας. Ενώ μέχρι σήμερα το επιτρεπόμενο εμβαδό και σε αυτή την κατηγορία ήταν όπως και στις υπόλοιπες, δηλαδή ένα επιτρεπόμενο εμβαδό μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα ή κατά μέγιστον 250 τετραγωνικά μέτρα στην περίπτωση αγοράς ετοιμοπαράδοτης κατοικίας, με τα νέα κριτήρια πρόσθετοι χώροι που προκύπτουν εξαιτίας της μορφολογίας του οικοπαίδου και κρίνονται σαν βοηθητικοί χώροι της οικοδομής, δεν θα υπολογίζονται στο συνολικό εμβαδό. Και εδώ να μου επιτρέψετε να εξηγήσω και να πω ότι αναφερόμαστε στην δυνατότητα που αποκτούν τέτοιες κατοικίες λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους στις κεκλειμένες περιοχές των ορεινών μας, που δημιουργούν βοηθητικούς χώρους, τέτοιους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί. Άρα, με τον συγκεκριμένο τρόπο, δίνουμε μια πρόσθετη, πολύ σημαντική βοήθεια και βεβαίως δεν αποκλείουμε ανθρώπους από την συμμετοχή τους στο σχέδιο. Το γεγονός ότι βιώνουμε μια νέα κρίση, το γεγονός ότι η πανδημία προκάλεσε αναδιανομή πλούτου και καθυστερήσεις, είναι επίσης παράμετροι που λάβαμε υπόψη μας. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου σχεδίου, όπως φαίνεται και στον πίνακα, είναι η περαιτέρω αύξηση κατά 5 έως 10.000 ευρώ των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και κατά 10.000 ευρώ για την κατηγορία των εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων κοινοτήτων, που δείχνει ξανά το δικό μας ενδιαφέρον για αυτή την κατηγορία. Για τον καθορισμό και της κατηγορίας στην οποία θα συμπεριληφθεί ο κάθε αιτητής,
Λαμβάνεται βεβαίως υπόψη η σύνθεση της οικογένειας, τα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά στην διαφάνεια. Με αυτή την σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων. Το σχέδιο διακρίνεται επίσης από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα προς τα νεαρά ζευγάρια και τις πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικό. Το ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης, αναλόγως της σύνθεσης της οικογένειας, αυξάνεται για την κατηγορία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά 5.000 ευρώ, ενώ η αύξηση ανέρχεται σε 15.000 ευρώ για την κατηγορία των εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων κοινοτήτων και περιοχών. Για αυτές τις ίδιες μειονεκτούσες περιοχές παραχωρείται και μια ακόμα πρόσθετη σημαντική αύξηση. Το ποσό για τις ειδικές κατασκευές λόγω μορφολογίας του εδάφους αυξάνεται από τις 15.000 ευρώ που ίσχυε στο προηγούμενο σχέδιο σε 25.000 ευρώ, ώστε να βοηθηθούν οι δικαιούχοι εκεί και όπου απαιτούνται ειδικές κατασκευές για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας, όπως για παράδειγμα την κατασκευή των τείχων αντιστήριξης. Πέραν όμως από τα προαναφερθέντα ειδικά κριτήρια, έχουμε διαφοροποιήσει και μια σειρά από κίνητρα και προϋποθέσεις για το σύνολο των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, καθίστανται δικαιούχοι και αιτητές όλοι όσοι απόκτησαν κατοικία και κατάθεσαν το αγοραπολιτήριο έγγραφο στο κτηματολόγιο μεταξύ της 1ης του Γενάρη της φετινής χρονιάς μέχρι και την ημερομηνία έναρξης του νέου σχεδίου, που θα είναι η 4η Απριλίου. Πρόσθετα, τροποποιήθηκε το κριτήριο το οποίο δεν επέτρεπε την παραχώρηση μέχρι σήμερα οικονομικής ενίσχυσης εάν είχαν διενεργηθεί εργασίες πέραν του σταδίου του σκελετού και της πλάκας της στέγης, εάν αυτές ήταν προγενέστερες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το νέο κριτήριο καθορίζει σαν το επιτρεπόμενο ημερολογιακό σημείο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αντί την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, ώστε να μην αδικούνται οι αιτητές εάν παρατηρείται καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης από τις δικές μας υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που αντί ανέγερσης ο αιτητής προχώρησε στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Διαφοροποιείται επίσης η πρόνοια που αφορά στην τεκμηρίωση της επάρκειας των οικονομικών πόρων των αιτητών, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ως συνοφιλέτες σε περίπτωση δανεισμού, γονείς ή και γονείς εξαγχιστίας των αιτητών, αντί μόνο οι αιτητές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εδώ δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιους που λόγω του νεαρού ενδεχόμενα της ηλικίας τους ή γιατί τώρα άρχιζε η σταδιοδρομία τους, αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν δανεισμό από την τράπεζα, να το πράξουν μέσω των συγγενικών τους προσώπων, των γονέων τους συγκεκριμένα. Πρόσθετα, μπορούν και λαμβάνονται υπόψη ακριβώς οι καταθέσεις που προέρχονται από τους γονείς. Είναι και αυτό ήταν ένα σημαντικό αίτημα το οποίο είχαμε. Κάτι το οποίο τους δίνει αυτή την δυνατότητα. Και αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι με αυτή ακριβώς την βοήθεια που δίνουμε, την βελτίωση, ικανοποιείται ένα αίτημα αποκλειστικά των νέων ανθρώπων, θα τολμήσω να πω, που από μόνοι τους αδυνατούσαν να εξεύρουν δανεισμό. Και αναγνωρίζοντας ότι η πανδημία προκάλεσε και οικονομική δυσκολία σε πολλά νοικοκυριά, αλλά και καθυστερήσει στην δυνατότητα ολοκλήρωσης οικοδομικών έργων, διαφοροποιήθηκε ακόμα ένα κριτήριο που διελάμβανε το περιθώριο έναρξης αλλά και λήξης των κατασκευαστικών έργων ανέγερσης μιας κατοικίας από 6 μήνες σε 9 μήνες για την έναρξη και από 2 χρόνια σε 3 για την ολοκλήρωση του έργου. Βοηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο σχέδιο είναι το σχέδιο που ονομάζεται σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου. Στο σχέδιο αυτό, ενώ μέχρι πρότινος συμπεριλαμβάνονταν συνολικά 128 κοινότητες της υπαίθρου, που δεν περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο σχέδιο, για να το διευκρινίσουμε, με αυτό το δεύτερο σχέδιο, αθρηστικά πλέον, καλύπτονται όλες οι κοινότητες Παγκύπρια από τα στεγαστικά μας σχέδια. Με τις αλλαγές στα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, 19 από τις 128 αυτές κοινότητες, με συνολικό πληθυσμό 2.000 περίπου 700 κατοίκους, δηλαδή του σχεδίου συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου, έχουν αναβαθμιστεί στο προηγούμενο σχέδιο, στο πρώτο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των κοινοτήτων στο υποσυζήτηση σχέδιο να έχει μειωθεί στις 109.
Γι' αυτό βέβαια είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. Και για το σχέδιο αυτό ισχύουν όλες οι βελτιώσεις που προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο σχέδιο, δηλαδή την ημερομηνία απόκτησης κατοικίας, τη διαφοροποίηση για το στάδιο διενέργειας των εργασιών ανέγερσης, την ημερομηνία απόκτησης στην περίπτωση αγοράς, ετοιμοπαράδοτης κατοικίας, την διαφοροποίηση της πρόνοιας που αφορά στην τεκμηρίωση της επάρκειας των οικονομικών πόρων, καθώς και στην επέκταση του περιθωρίου έναρξης και λήξης των κατασκευαστικών εργασιών ανέγερσης της κατοικίας. Στο σχέδιο αυτό, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται μέχρι 20.000 για οικογένειες 4 ατόμων και μέχρι 15.000 για μονήρια άτομα και οικογένειες μέχρι 3 άτομα. Καταληκτικά, και για τα δύο σχέδια, η ημερομηνία έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 4η Απριλίου του 2022, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς. Κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίσαμε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης μια ολιστική προσέγγιση. Και αυτό γιατί πέραν από τα δύο προαναφερθέντα σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προσφέρει μέσω επιδοματικής πολιτικής πρόσθετη στήριξη και παροχή οικονομικής βοήθειας στους κατοίκους των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και υπό την μορφή επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο, συμπληρωματικά και αθρηστικά, βοηθούνται ακόμη πιο αποφασιστικά οι κάτοικοι της υπαίθρου μας, αφού μεταξύ άλλων τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους. Για την υλοποίηση του σχεδίου επιδοματικής πολιτικής, οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό έχουν επίσης αυξηθεί. Από τα 6,5 εκατομμύρια που προϋπολογίστηκαν το 2021, οι διαθέσιμες πιστώσεις για την φετινή χρονιά ανέρχονται στα 7,5 εκατομμύρια. Το επόμενο σχέδιο είναι το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων. Το πρώτο επιδοματικό σχέδιο αυτό αφορά τους κατοίκους αυτών των συγκεκριμένων περιοχών που διαμένουν σε πέραν των 600 μέτρων υψόμετρο. Είναι παραδεκτό ότι οι κάτοικοι αυτών των κοινοτήτων μας χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ιδιαίτερα φέτος, λόγω της αύξησης τιμές των καυσίμων, αλλά και λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν τον Ιανουάριο, αλλά και τώρα βεβαίως, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του στις 26 του Γενάρη ενέκρινε την παραχώρηση ενός εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος ίσου με το 50% του ποσού που παραχωρήθηκε στους λήπτες του συγκεκριμένου επιδόματος για το 2021. Με την συγκεκριμένη πολιτική, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, επωφελήθηκαν 19.000 δικαιούχοι ή 8.000 νοικοκυριά σε 110 κοινότητες των ορεινών μας περιοχών με πρόσθετα ποσά ύψους 2,1 εκατομμύρια και μια συνολική δαπάνη 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο συνεχίζει να διατηρεί σαν βασικό κριτήριο το υψόμετρο των 600 μέτρων και αν. Λόγω όμως της αλλαγής της μεθοδολογίας του υπολογισμού των υψομέτρων που είχαμε προαναφέρει, βάσει δηλαδή του μέγιστου υψομέτρου των κοινοτήτων, αντί του μέσου από την κατοικημένη ζώνη, που ίσχυε μέχρι πρότινος, εντάσσονται στο συγκεκριμένο σχέδιο ακόμα 9 κοινότητες, με πληθυσμό 1.880 περίπου άτομα, και αυτές οι κοινότητες είναι ο Άγιος Γεώργιος Λεμεσού, η Τριμίκλινη, η Πιτσοκόπος, η Κορφή, η Ωρά, η Κρήτη του Τέρα, η Λισσός, οι Καπέδες και τα Κελοκέδαρα. Επίσης, 37 ακόμα κοινότητες αναβαθμίζονται σε κατηγορία με μεγαλύτερο ποσό επιδότησης ανά νοικοκυριό. Σαν αποτέλεσμα, το σχέδιο καλύπτει πλέον συνολικά 119 κοινότητες με πληθυσμό 25.500 κατοίκους. Το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, αυτό το δεύτερο και τελευταίο επιδοματικό σχέδιο, υιοθετά ένα πρόσθετο ευνοϊκό για τους κατοίκους κριτήριο γεωγραφικής επιλεξιμότητας, που δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο σχέδιο πρόσθετων κοινοτήτων σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι τώρα. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει την ένταξη κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 700 μέτρων και που ταυτόχρονα βρίσκονται σε χιλιομετρική απόσταση
από 30 μέχρι 39 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο αστικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο επετεύχθη η ένταξη στο σχέδιο 24 πρόσθετων κοινοτήτων και περιοχών, ανεβάζοντας το σύνολο των επωφελούμενων κοινοτήτων από 106 σε 130, με ένα συνολικό πληθυσμό της 27.000 κατοίκου. Αυτοί φίλοι, θέλοντας να στηρίξουμε τα εργαζόμενα πρόσωπα, που είναι ουσιαστικά αυτά τα οποία έχουν ανάγκη της στήριξης για τις πολλαπλές μετακινήσεις τους από και προς την εργασία τους, διαφοροποίησαμε υπέρ τους ακόμα ένα κίνητρο. Από τούτο και στο εξής, σε κάθε μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό, παραχωρείται το επίδομα χωρίς την ύπαρξη του οποιοδήποτε εισοδηματικού κριτηρίου. Σε αντίθεση με το τι συνέβαινε μέχρι πρότινος, που το επίδομα ήταν συνάρτηση των εισοδηματικών κριτηρίων της οικογένειας στην οποία ανήκει ο δικαιούχος. Λαμβάνεται όμως υπόψη η απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες επιδομάτων. Για τους διαμένοντες από 40 μέχρι 59 χιλιόμετρα ή σε απόσταση 30 με 39 χιλιόμετρα και στην τρίτη κατηγορία που ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη το υψόμετρο των 700 μέτρων, το επίδομα της κάθε οικογένειας καθορίστηκε στα 300 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 500 και 600. Και για τα δύο σχέδια, και για τα προηγούμενα, και αυτό το οποίο μόλις έχω προαναφέρει, η υποβολή αιτήσεων, όπως σας έχω πει, καθορίστηκε την 4η Απριλίου και η πληρωμή για το θέμα των επιδομάτων, η καταβολή δηλαδή των επιδομάτων, θα γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου της κάθε χρονιάς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Να θυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαμε ένα σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση το 2013 όμως, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, αλλά και σαν αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τότε στεγαστικών σχεδίων, τερμάτισε αυτό το σχέδιο της διάθεσης οικοπαίδων με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, και παρά τον τερματισμό του συγκεκριμένου σχεδίου, η διαπίστωση είναι πως υπάρχουν αδιάθετα διαχωρισμένα οικόπεδα. Η κυβέρνηση, προσεγγίζοντας το θέμα από την σημερινή οπτική γωνία της ολιστικής παρέμβασης στο θέμα της στέγασης, αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία διάθεσης αυτών των αδιάθετων οικοπαίδων. Θέλοντας λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να διεκδικήσουν την απόκτηση ενός τέτοιου οικοπαίδου, αποφασίσαμε την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του καταργηθέντος σχεδίου, ώστε αυτά να συνάδουν με τα ισχύοντα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τα σημερινά στεγαστικά μας σχέδια στην Ήπεθρο, αλλά και το σχεδίο για τους εκτοπισθέντες. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι δίνουμε μια πρόσθετη ευκαιρία να επωφεληθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων προσώπων και να διατεθούν τα ήδη διαχωρισμένα οικόπεδα σε οικογένειες που χρήζουν στήριξης. Κυρίες και κύριοι, η λεπτομερής αναφορά στα σχέδια αλλά και η παρουσίαση που θα ακολουθήσει της αναπτυξιακής πολιτικής από τον Φύλο Επίτροπο των Ορεινών Περιοχών, τον Κώστα τον Χαμπιαούρη, δείχνουν την προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει αριθμός συνανθρώπων μας. Δείχνει ξεκάθαρα όμως το κοινωνικό πρόσωπο, επιτρέψτε μου να πω, της κυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη, αφού παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονότα που επηρέασαν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε με γενναιόδωρα και διευρυμένα σχέδια την ιδιοκατοίκηση στην Ήπεθρο και ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών. Η μεγάλη ανταπόκριση που είχαμε την περασμένη χρονιά, οι σημαντικότατες βελτιώσεις, η διεύρυνση της δεξαμενής των δικαιούχων, η μεγιστοποίηση των επιλέξιμων περιοχών, αλλά και η αύξηση των οικονομικών κινήτρων, μας δημιουργεί την βεβαιότητα ότι τα νέα σχέδια θα αγκαλιαστούν με θέρμη από τους συμπατριώτες μας. Η διαμόρφωση αυτών των πολύπλοκων όμως σχεδίων, θέλω να σας βεβαιώσω ότι δεν έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού. Γι' αυτό εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι χρειάστηκε να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την χώρα για να αφουγκραστούν τον κόσμο και να μορφώσουν ίδια άποψη για την κάθε περιοχή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ευχαριστήσω την ομάδα του Υπουργείου Εσωτερικών, που κάτω από την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή, του κ. Κώστα Κωνσταντίνου, και της Πατρίνας Ταραμίδου, διαμόρφωσαν αυτά τα σχέδια.
Ευχαριστώ ακόμα τους συνεργάτες τους, την Έλληνα Πάτσαλου και την Ιωάννα Νικηφόρου, τον φίλο Επίτροπο των Ορεινών Περιοχών Κώστα Χαμιαούρη, τον φίλο Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων, τον Άντρο τον Κιτρομιλίδη, αλλά και όλους τους επάρχους μας που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των σχεδίων από την 4η Απριλίου. Στο Υπουργείο Εσωτερικών όμως δεν είμαστε αγνώμονες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τον προκάτοχο μου Υπουργό Εσωτερικών και νυν Υπουργό Οικονομικών, τον Κώστα Κωνσταντίνο Πετρίδη, αλλά και την κυρία Ανθούλα Σαββίδου, νυν επικεφαλής διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, πρώην ΕΠΣΑ, που έβαλαν τις βάσεις για να δομήσουμε τα σημερινά σχέδια. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επιμονή του να συγκροτηθούν γενναιόδωρα σχέδια για την στήριξη της Κυπριακής Υπαίθρου. Όλες οι πληροφορίες για όσα έχω αναφέρει και άλλα περισσότερα μπορείτε να τα βρείτε στις δύο συγκεκριμένες ιστοσελίδες που φαίνονται στην οθόνη. Εγώ απλώς θέλω να καταληκτικά να ευχαριστήσω όλους για την εδώ παρουσία και να ελπίζω ότι ιδιαίτερα από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης τα σχέδια θα προωθηθούν και θα προβληθούν μαζί με και με την δική μας συνεισφορά και βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτως ώστε να φτάσουν όσο γίνεται με πιο πολύ καθαρότητα στους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Έντιμοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, με προσήλωση στις εξαγγελίες του Προέδρου και την πολιτική του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις ορεινές κοινότητες, παρουσιάζουμε σήμερα την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, η οποία αποτελεί ένα ουσιαστικό και γενναίο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ούτε μονοθεματικό είναι, ούτε στατικό, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, εμπλουτίζεται συνεχώς με ένα δομημένο, ολιστικό και στοχευμένο πρόγραμμα έργων, δράσεων, καθώς και σχεδίων στήριξης που εκπονήθηκαν από τα Υπουργεία. Ξεκινώντας από τις οριζόντιες παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα, στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για νομοσχέδια και μελέτες στρατηγικής σημασίας, τα οποία ολοκληρώνονται εντός του 2022, με τη σημαντική συμβολή της Επιτρόπου Νομοθεσίας κυρίας Λουίτζα Ζανέτου και τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Ενέργειας, Γεωργίας και του Υφυπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα με τις οριζόντιες παρεμβάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν δράσεις πολυτομεακού και ολιστικού χαρακτήρα που αφορούν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με επίκεντρο πρωτίστως των άνθρωπων. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε ενδεικτικές δράσεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν στον χρόνο που έχουμε να παρουσιάσουμε όλες τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη. Μια από τις βασικές προτεραιότητες της παρούσας κυβέρνησης είναι η οικοδόμηση ενός συστήματος υγείας, προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες, καθώς και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη πέραν των 25 έργων από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι τα έργα ξεκίνησαν με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνεργίζονται τώρα με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ευχαριστώ όλους. Στοχεύσαμε στη λειτουργική αναβάθμιση χώρων και υποδομών στο νοσοκομείο Τροόδους, στην ολοκλήρωση της φυματιολογικής και πνευμονολογικής κλινικής, καθώς και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών με προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Παράλληλα, ενισχύσαμε τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασθενοφόρων, με τη δημιουργία σταθμών ασθενοφόρων στην Ευρύχου και τον Κάμπο, καθώς και με την ενίσχυση του σταθμού στον Πεδουλά. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, ήδη λειτουργεί το Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Φινί και σύντομα ξεκινάει τη λειτουργία του στο Παλαιχώρι. Επιπλέον, λειτουργούν στην παρούσα φάση φυσιοθεραπευτήρια στον Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς, το Πέρα Παιδί, τη Λάνια και τον Καλοπαναγιώτη. Παράλληλα, εξασφαλίσαμε κοινωνικούς λειτουργούς για τη δημιουργία τριών συμβουλευτικών κέντρων, ενώ προχωρούμε στη δημιουργία βρεφοπαιδοκομικών σταθμών
στον Καλοπαναγιώτη ήδη λειτουργεί, στην Πάχνα, στην Αγιά Μαρίνα Ξυλιάτου και στην Τριμύκλινη. Η βασική κατεύθυνση που διαμορφώθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση και βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας το τρόδος ζώνη ως ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, όπου θα ισχύουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις. Επεκτάθηκε ο θεσμός των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Λειτουργήσαν θερινά σχολεία. Δημιουργήθηκε ο κλάδος συνοποιίας αμπελουργίας στο Όμωδος, ενώ αναμένεται τον προσεχή Σεπτέμβρη να λειτουργήσει ο κλάδος γεωπονίας στο Λύκειο Σολέας. Μετεξελίχθηκε η εμπορική σχολή Μιτσίλε Μύθου σε οικονομική εμπορική σχολή ειδικού ενδιαφέροντος και αναπτύχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οριζόντιας πολιτικής η σχολική εξαποστάσεως εκπαίδευση υποστηριζόμενη από ψηφιακά μέσα καθώς και η παραχώρηση χρόνου στα μικρά σχολεία και συμπλέγματα τάξεων. Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται εντός Μαρτίου η ολοκλήρωση της μελέτης που αφορά στη διαμόρφωση σχεδίων κινήτρων προσέλκυσης ντόπιων και ξένων πανεπιστημίων για την ίδρυση και λειτουργία τμήματων ή και σχολών στο Τρόδος. Για τον μετασχηματισμό των ορεινών περιοχών του Τροόδους σε ένα ελκυστικό αηφόρο περιβάλλον καινοτομίας, μάθησης, έρευνας, ευρηματικότητας, νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και τη στήριξη των τοπικών αρχών και των κατοίκων, προχωρούμε στην υλοποίηση μιας σημαντικής και στρατηγικής δράσης με τη δημιουργία παραρτήματος του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας Ψηφιακής Πολιτικής στις Πλάτρες. Το παράρτημα, μεταξύ άλλων, θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης για χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και υποστήριξη και καθοδήγηση για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Τέλος, μέσω του προγράμματος Restart, που στοχεύει στην αγροτεχνολογία και την πράσινη ανάπτυξη, δόθηκε χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία σε ορεινές περιοχές, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη έργα, δράσεις και σχέδια οριζόντιου χαρακτήρα, όπως οι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες υπέρ υψηλής ταχύτητας, αλλά και η εφαρμογή ανάπτυξης νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο πολιτισμός του Τροόδους αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο που δύναται να διασυνδεθεί τόσο με τον τουρισμό, όσο και με το επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, τα Υφυπουργεία Τουρισμού, Έρευνας και Καινοτομίας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και άλλους φορείς, προχωρήσαμε στην υλοποίηση σειράς δράσεων που αφορούν στην προώθηση και προβολή των πολιτιστικών πόρων Τροόδους, στη συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση μνημείων, στη δημιουργία Κυπριακού Αποθετηρίου Ψηφιοποιημένης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων επιχορήγησης εργαστηρίων χειροτεχνίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργία του Δικτύου Ανοιχτών Οικομουσίων και άλλα. Με συγκροτημένες πρωτοβουλίες, δράσεις και έργα, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για το νέο ορεινό τουριστικό προϊόν Τροόδους που εστιάζει στην καθιέρωσή του ως ενός ολόχρονου προορισμού εμπειριών. Πέραν των 20 δράσεων, είτε ολοκληρώθηκαν, είτε είναι σε εξέλιξη και αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση εμπειριών και δραστηριοτήτων, με ναυαρχίδα το καινοτόμο έργο «Heartland of Legends», «Αυθεντική διαδρομή εμπειριών», την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και προβολή των τοπικών πόρων, προϊόντων και υπηρεσιών, την αναβάθμιση και επιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, την αξιολόγηση των καταλυμάτων, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, την ολιστική ανάπτυξη των ορεινών αθλητικών θερέτρων και άλλα. Παράλληλα, το Υφυπουργείο, για μεγιστοποίηση της προσφοράς του, παρουσίασε και μία σειρά σχεδίων και επιχορηγήσεων για την ορεινή Κύπρο. Τέλος, σε συνεργασία με το γραφείο μας, ανέλαβε την επιστημονική και τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία του οικομουσίου ΔΑΣΟΕΣΑ, φύση, πολιτισμός, άθληση, αξιοποίηση του ιστορικού χώρου του Αμιάντου.
Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ΕΣΑΟΚ και το κύτταρο του παραγωγικού τομέα στο Τρόδος είναι η οργία και το περιβάλλον, για τα οποία υλοποιούμε πέραν των 45 δράσεων μέχρι σήμερα και αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα προς όφελος των αγροτών, των κατοίκων και του περιβάλλοντος, επιλύοντας ταυτόχρονα κέρια ζητήματα. Προωθούμε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, πιστοποίησης και προώθησης για τα προϊόντα του Τρόδους. Προς αυτήν την κατεύθυνση εφαρμόζονται ειδικά μέτρα και επενδυτικά σχέδια για στήριξη του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με έμφαση στις ορεινές περιοχές. Παράλληλα, στοχεύουμε μέσα από ποικίλες δράσεις στην ενίσχυση και αναβάθμιση του μηχανισμού υποστήριξης της γεωργίας καθώς και των αγροτών. Στηρίζουμε τη δημιουργία δομών συνεργασίας παραγωγών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δικτύωση εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη και μεταφορά της εφαρμοσμένης έρευνας στο Τρόδος. Όσον αφορά στη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εθνικής σημασίας φυσικών πόρων, υλοποιούμε σειρά δράσεων με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της αηφόρου ανάπτυξης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Προς τούτο, μεταξύ άλλων, βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα διαχείρισης της βλάστησης στο κρατικό δάσος Τρόδους, ενώ εντός του 2022 το Τμήμα Δασών θα προχωρήσει με την υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας εντός κρατικών δασών. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε ή βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν στο σύστημα επεξεργασίας λιμάτων, στο σύστημα διαχείρισης υδάτων, στην κατασκευή αποχετευτικών, στην ανάπτυξη και λειτουργία σταθμού μεταμόρφωσης αποβλήτων και στην εφαρμογή του συστήματος διαλογής στερεών αποβλήτων στην πηγή. Πέραν των όσων έχουν προαναφερθεί για τη δημιουργία και στήριξη μιας ανταγωνιστικής νέας ορεινής οικονομίας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προωθεί σχέδια κινήτρων και χορηγιών για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και την αναβάθμιση υφιστάμενων βιοτεχνιών, καθώς και ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας με τον παράλληλο νομικό καθορισμό της λειτουργίας της οικοτεχνίας. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εργασίας στηρίζει τις επιχειρήσεις στην εξέβρεση εργατικού δυναμικού και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Η κυβέρνηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των υποδομών, οδικού δικτύου, συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας, προχώρησε στην ιεράρχηση και προγραμματισμό κατασκευής οδικών έργων και βελτίωσης της προσβασιμότητας. Σημαντικά οδικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδεικτικά αναφέρονται ο δρόμος Λεμεσού Σαϊτά, πρώτη φάση, ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη Ευρύχου είναι σε διαδικασία προσφορών, ο παρακαμπτήριος Πελενδρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και προχωράμε στη δεύτερη, ενώ ο αυτοκινητόδρομος Λευκοσίας Παλαιχωρίου θα προκηρυχθεί εντός του 2022. Παράλληλα, γίνονται κατά έτος βελτιωτικά έργα σε ορεινούς δρόμους, είτε από τις επαρχιακές διοικήσεις, είτε από τα δημόσια έργα. Στοχεύοντας τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών στάσεων λεωφορείων με την τοποθέτηση σύγχρονων στεγάστρων, σε κάποιες περιπτώσεις κλειστών, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων σημάνσεων για τα δρομολόγια και χρήση της τηλεματικής. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας στις ορεινές κοινότητες, επενδύουμε σε έργα υποδομής και ενίσχυσης των πυροσβεστικών και αστυνομικών σταθμών. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αστυνομία Κύπρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προχωρήσαμε σε προσθήκες, μετατροπές, αναβαθμίσεις σε αστυνομικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα στην Κακοπετριά, των Κάμπων, τις Πλάτρες, το Καλόχωριο, τον Μονιάτη και την Ευρύχου, καθώς και σε ανεγέρσεις νέων σταθμών στη Λάνια, την Πάχναν, τον Πεδουλάν και τις Κηβίδες. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες κατασκευής ελικοδρομίου στη Λινού για να καλύψει τις ανάγκες πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης. Τέλος, μεταξύ άλλων, διασυνδέσαμε δωρεάν μνημεία UNESCO με το Κεντρικό Σύστημα Ασφάλειας της Αστυνομίας. Μία από τις βασικές κατευθύνσεις της ΕΣΑΟΚ στον τομέα της έρευνας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της προώθησης καινοτόμων ενεργειακών πολιτικών για τη στήριξη των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής, γεγονός που η παρούσα κυβέρνηση με αποφασιστικότητα προχωρεί στην εφαρμογή σχεδίων
ειδικά για την ορεινή Κύπρο. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει σχέδια για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με διπλάσια χορηγία προς οικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, ενώ στις 16 Μαρτίου έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σχέδια χορηγιών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και επιχειρήσεων, καθώς και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένης της μετατροπής κτηρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, με στόχευση προς την πράσινη ανάπτυξη και μείωση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση προωθεί το σχέδιο Virtual Net Metering. Εκτός από τα γενναιόδωρα στεγαστικά σχέδια και επιδόματα που εξήγηλε ο Υπουργός Εσωτερικών, μία σειρά άλλων έργων, πέραν των 25, σε Λευκοσία και Λεμεσόν αναφερόμαστε, προωθούνται ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναζωογόνηση κοινοτήτων. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, η βιοτεχνική περιοχή στη Λινού, το αστροπαρατηρητήριο στα Αγρίδια, το πάρκο γαστρονομίας στο Μονιάτι, αναπλάσεις και εξοραϊσμοί πυρήνων και άλλων χώρων, δημιουργία χώρων στάθμευσης, μουσείων, πάρκων, πολυκέντρων νεολαίας και κέντρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, γραφείων και κοινοτικών ιατρείων, αναπαλαιώσεις, ανακαινήσεις, συντηρήσεις και ανεγέρσεις κοινοτικών κτηρίων, εκτελέσεις αντιπλημμυρικών έργων, βελτίωση της ποιότητας του οδικού φωτισμού και πολλά άλλα. Το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, πέραν του ότι έχει την εποπτεία και τον οριζόντιο συντονισμό ολόκληρου του κυβερνητικού μηχανισμού, αναφορικά με την υλοποίηση της ΕΣΑΟΚ, υποστηρίζει τις τοπικές αρχές και επιλαμβάνεται συναντήσεων για ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητάς του. Επιπλέον, το γραφείο στην Τριμύκλινη λειτουργεί ως κέντρο υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, παρέχοντας πληροφορίες για όλα όσα έχουν προαναφερθεί. Παράλληλα, ενημερώνει το κοινό για το έργο του γραφείου και τις πολιτικές της κυβέρνησης μέσω της εφαρμογής Application, Επίτροπος ΕΣΑΟΚ Τροόδους, της ιστοσελίδας του γραφείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο της ΕΣΑΟΚ, αλλά και των στενών σχέδιων, σχέσεων και συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει με ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς, οργανωμένα σύνολα, τοπικές αρχές και άλλους φορείς, ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη πέραν των 30 δράσεων έργων, όπως για παράδειγμα η δημιουργία του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος του ΤΕΠΑΚ στη Λόφου, ολοκληρώθηκε. Η αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων στον Άγιον Ιωάννη Πιτσιλιάς από το Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, ενώ ετοιμάζονται άλλα δύο μνημόνια συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ με ορεινές κοινότητες. Να αναφέρουμε ότι δίπλα από τον Άγιον Ιωάννη Πιτσιλιάς είναι ο Άγιος Θεόδωρος. Είχε ένα σπίτι ο ζωγράφος, ο Διαμαντής, το οποίο περνούσε τον ελεύθερο του χρόνο, ήταν δικό του. Και μάλιστα και πριν λίγες ημέρες το αγόρασε η κοινότητα και θα το εντάξουμε στις δράσεις αυτές με το Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ για να το δούμε περιφερειακά και ολιστικά. Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικού κέντρου για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην Ευρύχου, σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ευρύχου. Η δημιουργία κατασκηνωτικών χώρων για μαθητές στη Λόφου, το Άρσος και τη Βάσα Αγγυλανίου σε συνεργασία με ομοσπονδίες και κοινοτικά συμβούλια, ενώ αναμένεται εξέβρεση χώρου για την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Αναπηρίες Ποσιγοπαία. Η δημιουργία δύο θεματικών μουσείων στον Άγιον Αμβρόσιον και την Πάχναν, ενώ προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Βιωματικού Μουσείου Κυπριακού Παραμυθιού στο Κιλάνι. Η δημιουργία κινητού καταστήματος από τη ΣΥΤΑ, ΣΥΤΑ Mobile Shop, το οποίο πραγματοποιεί διαδρομές στις ορεινές περιοχές για εξυπηρέτηση των κατοίκων. Δημιουργήθηκαν μηχανισμοί στήριξης των κατοίκων των ορεινών περιοχών κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω της πανδημίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη. Λειτουργήσαν κέντρα εμβολιασμού στις ορεινές κοινότητες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Οφείλω εδώ να κάνω ιδιαίτερη αναφορά. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, όπως και στους άλλους τομείς φυσικά, και τις τοπικές αρχές. Σε συνεργασία με τα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Επαρχιακές Διοικήσεις και άλλους φορείς, επιλύθηκαν πέραν των 80 ζητημάτων που έλαβε το Γραφείο από πολίτες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθώντας πιστά το όραμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, σήμερα δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε δικαιωμένοι για την πολιτική που εφαρμόζουμε, δημιουργώντας όλες εκείνες τις ευκαιρίες για τους κατοίκους των ορεινών και των τόπων μας. Κερδίσαμε το πρώτο μεγάλο στοίχημα. Ο σχεδιασμός έγινε πράξη και οι εξαγγελίες έγιναν έργα.
για μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία για τα ορεινά του αύριο.